Λίγο, ακούστε με λίγο. Μακάρι, και δεν το λέω τώρα, τελείωσαν οι εκλογές και δεν επηρεάζουμε τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, είναι ιστορικές, άσχετα αν είμαστε αριστεροί ή δεξιοί. Έτσι. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κομμουνιστές ήταν προερχόντουσαν από τα σπλάχνα του Κουκουέ, όπως είναι ο Λαφαζάνης ή ο Στρατούλης. Γίνανε υπουργοί, δεν είναι ο Σκουλέτης κομμουνιστής. Μη λες, αν δεν ξέρεις, μην μιλάς, σε παρακαλώ. Να μιλάμε όσοι ξέρουμε, εσάς σε πολιτικά, σε παρακαλώ. Κάποιοι άνθρωποι που προέρχονται από τα σπλάχνα του Κουκουέ, που ήταν δίπλα στο Φλωράκι, όπως ο Λαφαζάνης ήταν δίπλα στο Φλωράκι, ο άνθρωπος στο Φλωράκι ήταν. Ή ο Στρατούλης, που είναι κομμουνιστές, που εχθές έγιναν υπουργοί. Αυτό, άσχετα τι φωνούμε, διαφωνούμε, το λέω σημειολογικά. Είναι πολύ σημαντική ιστορική στιγμή, παιδιά, ότι ένας κομμουνιστής στην Ελλάδα έγινε υπουργός. Δεν περιμέναμε ποτέ να το ζήσουμε αυτό. Γι' αυτό είδατε και το στορκομοσία, κάνανε έτσι μετά. Κάνανε δηλαδή το αγωνιστικό του αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν τους ενδιαφέρει. Το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι το ντύσιμο. Βλέπετε ο Τσίπρας ζει σε ένα διαμέρισμα, να βλέπουμε και τα θετικά. Ζει σε ένα διαμέρισμα τριάρι στην Κυψέλη. Έτσι. Και δεν πρόκειται να αλλάξει, πιστέψτε με. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο ότι δεν φοράνε γραβάτες, φοράνε φτηνά κουστούμια. Φαίνεται το κουστούμι ανακριβό. Είναι και τρεις-τέσσερις από αυτούς, θα σας τους πω στην πορεία, οι οποίοι έχουν και λεφτά, είναι κοσμοπολίτες και φαίνεται ότι είναι πιο ακριβαντημένοι από τους άλλους. Η συντηρητική πλειοψηφία όμως είναι άνθρωποι που φοράνε κουστούμια των 50, 70, 80 ευρώ. Δεν τους ενδιαφέρει το ντύσιμο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι η γυναίκα που, όπως εμείς κάνουμε πρωινό εδώ, δεν έχω ανάση, συγγνώμη, που θα δει τη μόδα που λέει μερούλα, τη βόγκ, το ένα, τα τέτοια κτλ. Δεν τους ενδιαφέρει. Μπήκε, είδε κάτι φαντακτερό, είδε. Ήταν χαρούμενη, αλλά το έβαλε. Μα το είχε αυτό. Ποτέ δεν ήταν στο Πασόκ. Πάντα στην αριστερά ήταν. Λοιπόν, τι. Θέλω δεν έχει σχέση. Ναι, είδε κάτι φαντακτερό, είναι κίτσα αυτό το πράγμα. Είναι κίτσα. Προφανώ και είναι κίτσα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν του ενδιαφέρει όμω. Δεν είναι γυναίκα. Δεν είναι γυναίκα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι γυναίκα υπό την έννοια που θα σηκωθεί να κάνει μακιγιάζ κτλ. Βλέπει ότι πήγε στο εργοδοσία να μακιγιάζει. Να μπορώ να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη. Ολοκλήρωση. Λες, ή θα βάλω ένα, εγώ πάντως